Σε Βενετία μετατράπηκαν αρκετοί δρόμοι στο Γάζι και στα Μουδάρα το περασμένο Σάββατο, οπότε οι ισχυρές βροχές δημιούργησαν τεράστια προβλήματα και στις μετακινήσεις των οδηγών, με τον κίνδυνο να χτυπά κόκκινο έξω από τη ΔΕΗ στο Τσαλικάκι. Εννοείται ότι φοβήθηκα. Εγώ δεν το πίστευα. Καταρχήν κολυμπούσα και έλεγα δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κολυμπάω έξω από τη ΔΕΗ για να σώσω τη ζωή μου. Είναι 2 μέτρα. Δηλαδή εμένα με καλύπτει αυτό. Και στο οποίο δεν φαινόταν καθόλου, τίποτα δεν φαινόταν. Το μηχανάκι που οδηγούσε εργαζόμενο σε εταιρεία ταχυμεταφορών παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά και έπεσε σε χαντάκι ύψος 2 μέτρων με τον οδηγό να βιώνει τον απόλυτο τρόμο και να παλεύει για τη ζωή του. Βούλιαξε το μηχανάκι και εγώ μέχρι το κεφάλι. Δεν το πίστευα αυτό που γινότανε, ότι πνίγομαι έξω απέναντι από τη ΔΕΗ. Κανονικά πνιγόμουν, φώναξα βοήθεια, κολύμπησα και πιάστηκα από το ένα από το κολονάκι και ανέβηκα πάνω. Διερχόμενα αυτοκίνητα σταματήσανε για να με βοηθήσουν. Ευτυχώς ένας άνθρωπος με το αγροτικό του ήρθε πίσω, κόλωσε και κατάφερα και σκαρφάλωσα πάνω στην καλώτσα και βγήκα. Αυτό είναι το σημείο παγίδα, το οποίο είχε καλυφθεί από νερό και στο οποίο έπεσε ο άτυχος οδηγός με τον ίδιο να γκατζώνεται σε κολονάκι και να καλεί σε βοήθεια. Είναι αγωγός ομβρίων αυτό, ο οποίος είναι πάντα βουλωμένος και γι' αυτό είναι και ο λόγος από ό,τι έμαθα ύστερα που πλημμυρίζει συνέχεια εδώ πέρα η περιοχή. Πάντως αν είναι τα κολονάκια για να καταλάβει ο κόσμος ότι εκεί πέρα είναι ένα σημείο θανάτου, ας πούμε, μια παγίδα θανάτου, δεν αντιστοιχεί. Ήταν μόνο τα 2 κολονάκια, τα υπόλοιπα τα βάλανε τώρα. Έχασα το μηχανάκι της δουλειάς μου, το οποίο είμαι εξωτερικός συνεργάτης της συγκεκριμένης εταιρείας ταχυμεταφορών. Είναι δικό μου, το οποίο καταστράφηκε, το έχω πάει στο συνολικό. Όλος ο εξοπλισμός μου, τα κινητά μου, τα χρήματα, τα χαρτιά μου, τα πάντα. Επίσης, να πω πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που μετά κάναμε αλυσίδα όλοι μαζί από την άκρη του δρόμου και πιάσαμε το μηχανάκι και το βγάλαμε έξω. Δρόμοι στην Αμουδάρα μετατράπηκαν σε ποτάμια, σπίτια πλημμύρισαν και με τους δημότες να γίνονται στο ίδιο τραγικό έργο θεατές. Εάν συνέχιζε περίπου 20 λεπτά ακόμα, θα έμπαινε σε όλα τα μαγαζιά μέσα, θα πέραγε το πεζοδρόμιο τουλάχιστον. Είχε πάρα πολύ νερό. Νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι για να επιμεκλήγηση της θερινής σεζόν και για την αύξηση του χειμερινού τουρισμού στην Κρήτη. Και μια τεράστια διαφήμιση για την τουριστική αγορά της χώρας μας και του νησιού μας. Πλημμυρίσαμε, μπήκανε νερά στις κόρες μου το σπίτι. Η αυλή ήταν γεμάτη, τσουβάλια βάλαμε με άμμο. Προσπάθησα. Δεν τα συγκράτησαν τα τσουβάλια, έτσι. Όχι. Πολύ μεγάλα προβλήματα με την κυκλοφορία, η λίμνη, ο δρόμος, σε κάποια περιοχή εδώ από πίσω. Και φόβος, αγωνία. Πρέπει οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι να κάτσουν, να σκύψουν στο πρόβλημα και να δούμε επιτέλους στην Αμουδάρα, που είναι μια, θα έλεγα, αδικημένη περιοχή, κάποια πράγματα να αλλάζουν.